Καλή σας ημέρα, κύριε Λαμπρουλή. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχετε ειδοποιηθεί αν και που θα προσφέρετε τις υπηρεσίες σας? Γιατί δεν ξέρω αν ακούγατε και νωρίτερα. Όχι, πρακτικά δεν έχω ειδοποιηθεί. Ήδη από χθες είμαι στην πόλη, στη Λάρισα. Σήμερα, τελειώνοντας και τη συνέντευξη μαζί σας, θα πάω από το Γενικό Νοσοκομείο και διαζώσεις να καταθέσω την πρόθεσή μου να συνδράμω στο έργο των συναδέλφων εκεί του Γενικού Νοσοκομείου. Ή αν αποφασιστεί όπου, σε όποια δημόσια μονάδα, όπως λέω και εξάλλου και στην επιστολή μου, σε όποια δημόσια μονάδα κρίνουν οι συνάδελφοι ή τέλος πάντων οι διοικήσεις ότι μπορούν να προσφέρουν. Ναι, γιατί βλέπουμε, καλά, η Λάρισα έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, γιατί δυστυχώς είναι από τις πιο επιβαρημένες περιοχές, αλλά βλέπουμε να υπάρχει μια δυστοκία. Δεν ξέρω αν ακούγατε την εισαγωγή. Σας άκουσα, ναι, σας άκουσα. Νομίζω αυτά τα ζητήματα μπορούν εύκολα να, όχι να παρακαμφθούν με αρνητικό πρόσημο να το πω, νομίζω εύκολα μπορούν να λυθούν. Και αν στο κάτω-κάτω απαιτείται και μια είτε νομοθετική είτε υπουργική, να το πω έτσι ακριβώς, νομίζω αυτό μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να λύσει τα ζητήματα. Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, που τη γνωρίζετε κι εσείς, τη γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, όλοι μας δηλαδή, και με τις ιδιαιτερότητες, ενώ την οξύτητα που εμφανίζεται τα περιστατικά σε διάφορες περιοχές, όπως και στη Λάρισα. Δεν περισσεύει κανένας. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να μην αξιοποιηθούν. Να το πω έτσι από τη μάχη, γιατί άκουσα και τα στοιχεία που δώσατε προηγουμένως, που είναι ένας πολύ ελάχιστος, μικρός αριθμός συναδέλφων, γιατρών, ιδιωτών δηλαδή, οι οποίοι άλλοι εθελοντικά, άλλοι τέλος πάντων στη βάση κάποιων άλλων. Όμως δείτε, η έκκληση πέρα από τους βουλευτές που έκανα και στην επιστολή μου, και δεν είναι θέμα προσωπικό αυτό. Νομίζω έχει γίνει και το προηγούμενο διάστημα. Η έκκληση έχει να κάνει και προς τους συναδέλφους ιδιώτες και εδώ στην περιοχή μου, αν θέλετε, στη Λάρισα, σε μια σειρά ειδικότητες αιχμής. Δεν τους διαχωρίζω, αλλά είναι οι ανάγκες σε αυτή την περίοδο αυξημένες, είτε σε παθολόγους, είτε σε πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, κυρίως αυτές τις τρεις ειδικότητες. Νομίζω και παιδιάτρος και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα δυναμικό επιστημονικό στον ιδιωτικό τομέα, στο αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν είτε στα νοσοκομεία είτε σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γι' αυτά όλα όμως απαιτούνταν, και εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα, απαιτούνταν η έγκαιρη οργάνωση από το κράτος, από το Υπουργείο, κατ' επέκταση των υγειονομικών περιφερειών, στη συνέχεια όλο αυτού του μηχανισμού, να το πω έτσι, και ενσωμάτωση, αν θέλετε, των ιδιωτών στον ενιαίο σχεδιασμό, στον ενιαίο προγραμματισμό του συστήματος υγείας. Ναι, και επειδή είπατε και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που κανονικά θα πρέπει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι εντελώς ξεχασμένη αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι όχι απλώς ενδεχομένως δηλαδή, να χάνονται δυνάμεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από αυτούς τους γιατρούς που λέμε, ακριβώς επειδή ενδεχομένως να μην μπορούν να αξιοποιηθούν με κάποιο άλλο τρόπο μέσα στην τριτοβάθμια φροντίδα. Κοιτάξτε, όλοι δεν μπορούν να πάνε ενδεχομένως στα νοσοκομεία, που βέβαια αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ελλείψεων προσωπικού, συν ότι μην ξεχνάμε ότι ένα στελεχειακό δυναμικό στα νοσοκομεία, υγειονομική δηλαδή, είτε έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό και είναι σε καραντίνα, είτε άλλοι νοσούν. Ναι. Και οι αριθμοί, εγώ λέω τη λέξη, κατά τη γνώμη μου είναι ανησυχητικοί, διότι δεν αυξητικοί. Οι αριθμοί των υγειονομικών, οι οποίοι στην ουσία παροπλίζονται από το σύστημα για έστω για ένα διάστημα. Επειδή είναι και στην περιφέρειά σας, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, οι αριθμοί λένε ότι τις τελευταίες 20 μέρες πάνω από 70 άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό προσβλήθηκαν. Ναι, ναι. Δύο είναι σε ΜΕΘ νοσηλεύονται. Ναι, και στο Γενικό Νοσοκομείο επίσης νοσηλεύονται, και άλλοι είναι σε καραντίνα στα σπίτια τους. Λόγω επαφής δηλαδή, ή αν είναι θετικοί στο κορονοϊό, απλώς δεν έχουν συμπτωματολογία. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι τραγική. Μάλιστα, η χθεσινή εφημερία εδώ στη Λάρισα, το νοσοκομείο, ήταν πολύ δύσκολη, να το πω έτσι, για τους συναδέλφους, με την αυξημένη ροή περιστατικών, και έχουμε και θανάτους, και δυστυχώς μετράμε απώλειες δηλαδή συνανθρώπων.
Το ευχάριστο είναι, ότι, ότι είδαμε μιμητές σας μέσα στο κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, αυτό αν θέλετε προσωπικά με χαροποιεί, που άμεσα ανταποκρίθηκαν και οι συνάδελφοι γιατροί όλων των κομμάτων, όπως είπατε, αναφέρετε και τα ονόματα προηγουμένως. Όμως το παράδειγμα, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, το παράδειγμα αυτό, εγώ κάνω και ακόμα μια φορά έκκληση σε ιδιώτες γιατρούς, γιατί από εκείνη η δεξαμενή από όπου μπορούμε να συνδράμουν συνάδελφοι γιατροί, λοιπόν, και οι ιδιώτες γιατροί να ενταχθούν στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, τέλος πάντων, του δημόσιου συστήματος υγείας. Είτε αυτό, όπως είπα πριν, στα νοσοκομεία, αφορά τα νοσοκομεία, είτε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι εκεί τεράστιες ανάγκες, διότι το σύστημα της πρωτοβάθμιας έχει ξεχαρβαλωθεί. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Κύριε Λαμπρούλη, ελπίζουμε άμεσα να τοποθετηθείτε, να σας αναθέσουν καθήκοντα. Είναι αναγκαίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα και συγχαρητήρια για την κίνησή σας. Καθήκον μου. Αυτονόητο καθήκον. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.